Değerli Genel Sekreter, sevgili yoldaşlar, sevgili dostlar. Hepinizi Türkiye Komünist Partisi Almanya örgütü adına ve buradaki tüm yoldaşlarım adına en içten devrimci duygularla selamlıyorum. Kardeş Partimiz Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas yoldaşımıza münihe hoş geldiniz derken Yunanistan Komünist Partisi Almanya örgütüne de bize sizleri selamlama imkanı veren daveti için teşekkür ediyoruz. Agapite Sintrofi Geniki Ekramatea, Agapite Sintrofisiske Sintrofi do Adelfumas Komatos Kukue Agapiti Fili Ke Files, Εκ μέρου τη οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματο Τουρκία, στη Γερμανία, θα ήθελα να σα μεταφέρω του επαναστατικού και αλληλέγγυου χαιρετισμού όλων των συντρόφων μου. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στο μόνοχο τον συντρόφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο, του αδελφού μα κόμματο, του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα και να ευχαριστήσουμε την οργάνωση του Κουκουέ στη Γερμανία για την πρόσκληση και στην εκδήλωση αυτή. Αγαπητέ φίλοι και φίλε, σε ακριβώ ένα μήνα θα διεξαχθούν οι εκλογέ για το Ευρωκοινοβούλιο. Όπω γνωρίζουμε, στην Ελλάδα και τη Γερμανία, όπω και στην Τουρκία, συνήθω διάφορα κόμματα απευθύνονται στου ψηφοφόρου με διαφορετικά θέματα. Το καθένα από αυτά ισχυρίζεται ότι είναι αλλιώτικο από τα άλλα. Παρά τι όποιε διαφορέ στην εσωτερική πολιτική και το πολιτικό στυλ όλων αυτών των χωρών, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό που εδώ και καιρό φαίνεται ξεκάθαρα. Η προεκλογική προπαγάνδα των κομμάτων που συμμετέχουν στι εκλογέ δεν διαμορφώνεται από τα κόμματα βάσει των προγραμμάτων του, αλλά από κάποιου υποψήφιου με υποσχέσει που προκύπτουν από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τι ικανότητε. Αντί για την ταξική πολιτική, δηλαδή στην πάλι ενάντια στην κυριαρχιαστική τάξη μέσα από την οργανωμένη πάλι του εργαζόμενου λαού, με μπροστά την εργατική τάξη, πλασάρονται οι αυτόκλητοι σωτήρε, άλλοτε ω κοντά στο λαό και άλλοτε ω αριστεροί από τους εκπροσώπους του εκπροσώπου του συστήματο, με υποσχέσει για γρήγορη επιτυχία χωρί κόπου. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Αυτοί που διακηρύσουν πριν από τι εκλογέ τον αγώνα κατά τη φτώχεια γίνονται πρωτοπόροι στον αγώνα κατά των φτωχών. Είναι αυτοί που ορκίζονται στην ειρήνη, ανεβαίνουν τα τάγκ και φωνάζουν για την ειρήνη πρέπει να πολεμήσουμε. Όλα αυτά δεν τα βιώνουμε επειδή εκλέγονται οι λάθο άνθρωποι ή επειδή δόλοι οι πολιτικοί εξαπατούν τι μάζε. Όλε αυτέ οι πολιτικέ διαμάχε που φαίνονται να έχουν διαφορετικέ αφετηρίε έχουν μία κοινή βάση: την υποταγή στην πολιτική τη άρχουσα τάξη. Όταν στην Ελλάδα ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ την πορεία του προ την διακυβέρνηση, υπήρχαν εργαζόμενοι που θεώρησαν ότι ορισμένοι πολιτικοί του θα του υπερασπιστούν τα, δικαιο... τα συμφέροντά του. Στη Γερμανία δεν ήθελαν όλοι όσοι ψήφισαν ψήφισαν S5 και του Πράσινου μια πολεμοχαρή πολιτική μετά τι εκλογέ. Θα ήθελα ακόμα να, υπε... να... να σα υπενθυμίσω ότι το όνομα του κόμματο που καταδικάζει του εργαζόμενου στην Τουρκία στη μεγαλύτερη φτώχεια και αδικία ονομάζεται Κόμμα Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη. Ο λόγο για όλα αυτά δεν είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάποιων μοχθηρών και εχθρικών προ την εργατιά πολιτικών προσώπων, αλλά η αντικειμενική πραγματικότητα τη καπιταλιστική τάξη πραγμάτων πρόκειται για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η αντίφαση μεταξύ εργασία και κεφαλαίου είναι αγεφύρωτη και ασυμβίβαστη. Αν κάποιο θέλει να γίνει πλουσιότερο, οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν φτωχότεροι. Όπω συνηθίζεται να λέγεται, η ζωή είναι πολύχρωμη και πολυσύνθετη. Για το λόγο αυτό, οι τάξει είναι επίση σύνθετε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τον πυρήνα τη υπόθεση. Όπου υπάρχει μια εκμεταλλευόμενη τάξη, υπάρχει και μια εκμεταλλεύτρια τάξη. Κάθε πολιτική που δεν υπερβαίνει ή δεν μπορεί να υπερβεί την πολιτική του συστήματο θα υποτάσσεται σε αυτό. Αυτή είναι η μοίρα και η ταξική πάλι έχει επιβάλει στα κόμματα όλων των αποχρώσεων που τρέχουν με αριστερίστικα συνθήματα, αλλά δεν αγωνίζονται για την ενυποχώρητη εργατική εξουσία, δηλαδή το σοσιαλισμό ενάντια στο κεφάλαιο. Έτσι, ενώ στι εκλογέ κατεβαίνουν πολλά κόμματα με δεκάδε διαφορετικά ονόματα, στην πραγματικότητα μόνο τα κόμματα δύο διαφορετικών τάξεων μάχονται μεταξύ του. Από τη μία πλευρά, τα κόμματα που υπερασπίζονται με διάφορου τρόπου τα συμφέροντα τη αστική τάξη, και από την άλλη, το κομμουνιστικό κόμμα που υπερασπίζεται τα ιστορικά συμφέροντα τη εργατική τάξη. Σε αυτό το γεγονό, καθορίζει και το ρόλο και τη σημασία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα στι εκλογέ και για το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι το κόμμα που υπερασπίζει τα πραγματικά συμφέροντα τη εργατική τάξη, των εργαζομένων, των μεταναστών, με λίγα λόγια των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων. Είναι το κόμμα που μετατρέπει το Κοινοβούλιο σε ταξικό πολιτικό πεδίο πάλι και αντιτάσσει την ταξική πολιτική και την πάλι για το σοσιαλισμό στι κοινοβουλευτικέ αυτα... Στι κοινοβουλευτικέ αυταπάτε. Κάθε ψήφο του κουκούέ και στου υποψηφίου που στηρίζει το κουκούέ θα είναι ψήφο στήριξη ενάντια στο ψέμα, την πολεμοκαπηλία, τον εθνικισμό, τον φασισμό τη αστική τάξη. Στάτιτ και κομσουλ κελάρδε μπορούν να δουν Aynı ideolojik temelde ve aynı hedef uğruna mücadele ettiğimiz için kardeş parti olduğumuz Yunanistan Komünist Partisi'ne Türkiye Komünist Partisi Almanya örgütü olarak Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde başarılar diliyoruz. Bu anlamlı tarihte düzenlemiş olduğunuz etkinliğiniz aracılığıyla insanlığın zaferine imza atan Kızıl Ordu'ya, Sovyet halklarına ve Avrupa'da antifaşist mücadeleyi verenlere selam olsun. 9 Mayıs kutlu olsun. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Zitoi epanastasi kiososyalismo. Ως η οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας στη Γερμανία, ευχόμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάθε επιτυχία στις εκλογές. Τα κόμματά μας είναι αδελφά, όχι μόνο επειδή είμαστε γείτονα, αλλά και επειδή παλεύουμε πάνω στην ίδια ιδεολογική βάση και τον ίδιο στόχο. Η εκδήλωσή σας αυτή τη σημαντική μέρα ταυτόχρονα αποτελεί μια αναφόρο τιμή στον κόκκινο στρατό, στους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης και στους μαχητές ενάντια στο φασισμό στην Ευρώπη, που κέρδισαν με την νίκη του στην ανθρωπότητα. Ζήτω η 9η Μάη, ζήτω η μαη ζητω η